Εκεί είχε 10 σκύλους να τρέχουν και Tottenham και United και Fulham. Έβγαινε, όχι. Για να κάνει βόλτες αυτός. Ναι, αλλά έβγαινε από την περιοχή. Πάντα είχε ελεύθερο ρόλο στο center for. Ποιος θα σερβίρει τον Μπερμπάτοφ στον ΠΑΟΚ, πες με. Έναν παίχτη. Δεν άκουσα. Ποιος θα σερβίρει τον Μπερμπάτοφ στον ΠΑΟΚ. Ο Μπερμπάτοφ είναι αυτός που συνήθως φεύγει πιο πίσω. Δεν παλιγάρι μου, είναι μέσα στην περιοχή. Δεν κοιτά σήμερα τι έκανε ο άνθρωπος. Ευχαριστώ πάντα. Ψάχνει να βρει τρύπες αλλά Αθανασιάδη. Δεν μπορεί να πάει μια μπάλα σωστά, δεν το κοιτά. Είδε δηλαδή 90 λεπτά σήμερα τον ΠΑΟΚ να βάλει την μπάλα ορθόδοξα μέσα στην περιοχή. Ένα σούτ έκανε στο πρώτο ημίχρονο, κάτσε από τα 50 μέτρα. Κάνετε λάθος, είναι διαφορετικό στυλ από τον Κλάους ο Μπερμπάτοφ. Κάνετε λάθος. Έτσι είναι. Λοιπόν, ο Τούντορ ρισκάρει από την αρχή σε κάθε μάτς. Τι είπε, ρισκάρει την αρχή. Από την αρχή σε κάθε μάτς ο Τούντορ. Α, ναι, ναι. Είναι όπως είπα ώρα πριν λίγο, δεν είναι ένα 3-5 ή ένα 3-4-3 έτσι που το χαρακτηρίζει. Μπάσταρδο είναι. Είναι ακριβώς. Έχει τον Μπέλκα σαν οχταροδεκάρι. Τον Μάξ σε ένα ρόλο. Free ρόλο. Free ρόλο. Ναι, ελεύθερο. Πιο ελεύθερο, μεγάλη κίνηση. Από όπου πηγαίνει η μπάλα, αυτό πάει, ναι, πάει αντίθετα να χωθεί. Πάει αντίθετα να χωθεί στην τρύπα. Ναι. Ωραία κίνηση κάνει, ωραία το κάνει. Ναι, ο Ροντρίγκες που του βγήκε από σπόντα, γιατί ο Λέωβα τραυματίστηκε, παίρνει πάρα πολύ καλά ένα ρόλο αριστερό εξτρέμ, όχι αριστερό back half. Αριστερό εξτρέμ, γιατί τον είδε πολλέ φορέ να γυρίζει σαν back το μαύρο. Όχι, δεν γυρνάει πολύ γιατί καλύπτει ο Τζαβέλα. Ο Τζαβέλα παίζει δύο ρόλου. Του τρίτου στόπερ και του αριστερού μπακ. Και είναι δυστυχώ για τον ΠΑΟΚ ο καλύτερο. Ο καλύτερο θα δώσει και μια πάσα. Γιατί ο Κώστα και ο Βιτόρ είναι τα αγάρια. Σήμερα όσοι βαθμού έχει ο ΠΑΟΚ, μέχρι στιγμή πόσου βαθμού έχει, 10. Έχει, ναι. Του δίνει άμυνα. Όχι. Στον ΠΑΟΚ. Όχι, του δίνει επίθεση. Τα λάθη του ΠΑΟΚ είναι ατομικά, δεν είναι τακτικά. Γιατί αν παρατηρήσετε τα δύο τελευταία παιχνίδια με την ΑΕΚ και με τον Ατρόμητο. Οι φάσεις που τρώει ο ΠΑΟΚ είναι μηδαμινές. Τα λάθη που τα τρώει είναι από ατομικά λάθη. Από ατομικά λάθη. Αυτά δεν μπορείς να τα κατηγορείς στο Τούντορ. Αυτά πρέπει να κατηγορείς τους παίκτες οι οποίοι τα κάνουν. Θες να πεις ότι... Ομάδα, να σου κάνω μια ερώτηση. Θες να πεις ότι στα Γιάννενα... Ατομικά λάθη. Του όρισε το λάθος. Το ένα το λάθος του όρισε. Τα άλλα δύο ήταν ατομικά λάθη. Τακτικά ο ΠΑΟΚ μετά το 1-0. Μετά το 1-0 τακτικά ο ΠΑΟΚ τα γκολ τα έβαγε από λάθη. Το δεύτερο γκολ το τρώει από ατομικό λάθος. Θύμισε μου ποια άλλα γκολ έχει φάει. Το δεύτερο γκολ το έφαγε από αυτό γκολ του Σαμπό και το τρίτο γκολ ήταν στο τέλος. Οπότε... Και με την ΑΕΚ από λάθος ήταν. Κάνει το λάθος το φάουλ εκεί. Είναι, ο... το λάθος είναι. Ας κάνω μια ερώτηση για τα καθένα.